Ήταν ένας μοναδικός τρόπος όπως χειριστήκατε εσύ και εσύ το χωρισμό σας. Σίγουρα σε ένα σπίτι έχουμε πολλές χαρές, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να έρθουν και λύπες, είτε με το χαμό κάποιων ανθρώπων, είτε με ένα διαζύγιο. Αυτός ο πολιτισμός, γιατί λείπει στην Ελλάδα και συνήθως υπάρχει το ξεκατίνιασμα? Εμείς έχουμε μάθει ξεκατίνιασμα σε χωρισμούς. Εσείς ήσασταν όμως κύριοι. Θεωρώ ότι σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικό να καταφέρεις να βάλεις, νομίζω, αρκετά πράγματα πάνω από σένα ατομικά. Και σε πρώτη φάση σίγουρα τα παιδιά, όταν έχεις παιδιά. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς. Και θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι το κάνουν. Εμείς, σαν χαρακτήρες, έτσι κι αλλιώς θέλουμε να αποφεύγουμε το, όπως λες, το ξεκατίνιασμα. Δεν είμαστε αυτού του τύπου σε αυτή τη δουλειά, νομίζω, και το έχουμε αποδείξει αρκετά χρόνια τώρα. Οπότε αυτή ήταν και η δική μου στρατηγική και η δική μας, αν θες, έτσι, ανάγκη μέσα από αυτό. Πάντως, εσάς έχω ικανούς να κάνετε την ανατροπή και να. Έχεις προλάβει να αλλάξεις σελίδα ζωής σου, να ερωτευτείς, να αγαπήσεις, ή τώρα κοιτάς μόνο τη δουλειά σου? Αυτό ακόμα είναι όλο το σανοπά, είναι μόνο εργασιοθεραπεία πλέον.